50 geosites, 50 geological monuments. A wonderful history of 250 million years, it is written page by page on the rocks of the Kefalonian Ithaca Geopark. Different rocks, different landscapes, different history. Behind the stunning beauty of breathtaking landscapes, there are all the elements that allow us to understand how they were created and how they are evolved over the years. In these landscapes, we see the past, the present, and the future of our planet. In recent years, a new dimension in environmental protection has been added, the protection of our geological heritage. This is the protection of our abiotic environment, and more specifically, of the geo-environment. The Geopark is called upon to play this role. The Geopark aims to protect and promote all the monuments of the Earth, which we call geosites. In combination with our cultural heritage, as well as with the local community, following a sustainable development strategy, geotourism. Geotourism could be considered as a form of outdoor tourism, combining fun with knowledge. It is based on the geological and geomorphological environment and involves touring areas of particular geological, historical, educational, and aesthetic interest. Εκ μέρους του φορέα διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ένου και του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, θα ήθελα να καλωσορίσω τους αγαπητούς φίλους και επισκέπτες της περιοχής. Τι είναι Γεωπάρκο? Γεωπάρκο είναι μια περιοχή στην οποία συγκεντρώνονται ενδιαφέροντα γεωλογικά φαινόμενα και γεωλογικές δραστηριότητες. Πέρα όμως από τον ορισμό ενός γεωπάρκου, μας ενδιαφέρει πραγματικά η ιδέα του γεωπάρκου. Είναι μια πολύ σύγχρονη ιδέα, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια και είναι μια άλλη προσέγγιση στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Για όσους δεν γνωρίζουν, δεν μας ενδιαφέρει μόνο να διασώσουμε τη βιοποικιλότητα, θα πρέπει και θα εξηγήσουμε το γιατί και την γεωποικιλότητα. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Όλη μας η δραστηριότητα και όλη η εξέλιξη του πολιτισμού συνδέεται άμεσα με τη μορφολογία της περιοχής που κατοικούμε και με τα φαινόμενα τα γεωλογικά που εξελίσσονται. Μπορούμε να πούμε διάφορα παραδείγματα, αλλά να πάμε στα απλούστερα. Όλοι οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν σε περιοχές οι οποίες ήταν δίπλα σε περιοχές που είχαν νερό, είτε ήταν λίμνες, είτε πηγές, είτε ποτάμια. Να σκεφτούμε ότι οι πολιτισμοί που ζούσαν σε δυσμενές γεωλογικό και μορφολογικό περιβάλλον έχασαν την επικοινωνία με άλλους λαούς, δεν αναπτύχθηκαν. Αντίθετα, πολιτισμοί οι οποίοι ήταν σε περιοχές με ήπια μορφολογία, σε έφορες περιοχές, μπόρεσαν να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν πολιτισμό. Άρα λοιπόν, το γεωπεριβάλλον πραγματικά είναι καθοριστικό στον τρόπο που αναπτύσσεται ο ανθρώπινος πολιτισμός. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να το σεβόμαστε και να το διατηρήσουμε. Στη δική μας περιοχή, στην περίπτωση του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, βρισκόμαστε σε μια περιοχή που είναι γνωστό ότι έχουμε πολύ έντονο τεκτονισμό. Είμαστε στην περιοχή που παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο και μία από τις υψηλότερες σεισμικότητες στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι τα πάντα γύρω μας βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς αλλαγής. Αποτέλεσμα είναι
αυτές οι όμορφες γραμμές, αυτή η συγκεκριμένη μορφολογία και βέβαια υπάρχουν και διάφορα άλλα γεωλογικά φαινόμενα για τα οποία πιστεύουμε ότι αξίζει να προσέξει κάποιος επισκέπτης στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που ονομάζουμε φαινόμενο των καταβοθρών, δηλαδή το θαλάσσιο αλλά και το νερό της βροχής εισέρχονται από την δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς στην περιοχή Αργοστολίου και μετά από μια μεγάλη διαδρομή κάτω από τον ορεινό όγκο του Ένου εκβάλλει αυτό το νερό στην ανατολική πλευρά στην περιοχή της Άμμης και του Καραβόμηλου της Άμμης. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι διαβρωμένο λόγω πετρωμάτων το εσωτερικό του ορεινού όγκου του Ένου, δηλαδή παρουσιάζει κοιλότητες μέσα από τις οποίες μπορεί και περνάει το νερό. Αποτέλεσμα είναι ότι πέρα από το φαινόμενο των καταβοθρών υπάρχει και ένα ολόκληρο πλέγμα από λίμνοσπήλαια, γνωστά είναι 17, δεν είναι όλα αξιοποιημένα, τα οποία νομίζουμε ότι παρουσιάζουν ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων έγιναν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες και ενέργειες ώστε το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης να αποτελέσει το νεότερο μέλος στη μεγάλη οικογένεια των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO. By visiting a geopark through the rocks, we are given the opportunity to take a journey through time and discover the way it was created, as well as the history of the site, gaining a greater respect for the environment, as well for the inhabitants of the site. In other words, we could imagine the geopark as an outdoor school, where we have the opportunity to combine the experience of nature and culture. Through this tour, the images are no longer just images. We get to a deeper level, creating feelings and memories. We no longer see just a landscape. It is no longer just a beautiful photograph. The landscape has value for the existence of the site, for the geopark, and by extension, for our own existence. The Geopark of Kefalonia in Ithaca, this small area of the planet Earth, represents a geopark of particular importance, which consists of important geosites, areas of particular natural beauty which explain the geological history of the site. It is a history of continent and lithospheric plate movements, a history of major tectonic movements and climatic influences which is reflected in caves, karstic geomorphs, wetlands, paleontological sites, as well as many other geomorphs in the Geopark of Kefalonia in Ithaca. The history of the evolution of the two islands begins about 250 million years ago, when the land surface of the Earth was a single supercontinent, Pangaea, surrounded by the ocean of Panthalassa. Over the years, the Pangaea was broken up into lithospheric plates, which sometimes move apart and sometimes collided, until the continents would form in the form they have today. Ο Ένος είναι το υψηλότερη κορυφή της Κεφαλονιάς και όχι μόνο, και των Ιωνίων Νήσων. Πότε δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε, πώς εξελίχθηκε, είναι ερωτήματα που δημιουργούνται στον καθένα μας καθημερινά και προσπαθούμε να δώσουμε τις εξηγήσεις και τις ερμηνείες. Πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια περίπου, η περιοχή του Ένου μαζί με τα Ιόνια νησιά αποτελούσε μια ρηχή πλατφόρμα και όλη η περιοχή μέχρι την Αύπακτο, ας πούμε. Τότε λοιπόν φαινόταν ότι όλη αυτή η περιοχή ήταν ομοιόμορφη. Μία ρηχή πλατφόρμα
όπου πότε στέρευε, πότε κέρσευε, πότε βάθαινε, με αποτέλεσμα να έχω μία διαρκή ειζηματογένεση για μεγάλη χρονική διάρκεια, ώστε μέχρι πριν 160 εκατομμύρια χρόνια είχε μία ομοιομορφία στην εξέλιξή της. Τότε λοιπόν έγινε κάτι ξαφνικό. Η περιοχή από εδώ, από τον Μπόρο μέχρι την Αύπακτο, άρχισε να βυθίζεται. Όμως η περιοχή των Ιωνίων νήσων και αυτή που είναι κοντά στην Πίδο, που ονομάζεται Ζώνη Γαβρόβου, παρέμειναν σταθερές, σαν περιοχές πλατφόρμας. Και εκεί λοιπόν που ήταν ένα σχεδόν χερσαίο περιβάλλον, άρχισε να φτάνει σε βάθη μέχρι και 3-4 χιλιόμετρα. Ήταν τόσο έντονη η τεκτονική δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή, που την περιοχή αυτή την κατακαιρμάτισε σε υπολεκάνες που βυθιζόντουσαν και σε κάποια υβώματα που ψιλοχέρσευαν. Περίπου πριν 25 εκατομμύρια χρόνια αλλάζει πάλι αυτό το καθεστώς και αρχίζει μία πίεση. Μία πίεση σε όλες τις Ελληνίδες, από ανατολικά προς τα δυτικά. Έτσι δημιουργήθηκε η Πίνδος. Έτσι ξαφνικά άρχισε να μετατρέπεται και η Ιόνια λεκάνη, η Ιόνιο ζώνη, σε κάτι διαφορετικό. Σε κάποιες περιοχές πάλι έχω αποθέσεις βαθιάς θάλασσας και σε κάποιες είναι πολύ ρηχά. Η μεγάλη διαφορά σε αυτό το στάδιο είναι ο τύπος της ειζηματογένεσης. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα κύρια ειζήματα μέχρι αυτή την περίοδο των 23 εκατομμύριων χρόνων ήταν κύρια ανθρακικά. Αυτή η πίεση, όπως σας είπα λοιπόν, μετανάστευσε σταδιακά από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Έφτασε λοιπόν στην περιοχή μας, δηλαδή εδώ στα Ιόνια νησιά, περίπου πριν 15 εκατομμύρια χρόνια, σιγά σιγά. Και τότε λοιπόν άρχισε να συμβαίνει αυτό το περίεργο. Μία τέτοια πλατφόρμα, δηλαδή σχεδόν στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας, άρχισε να αναδύεται. Σκεφτείτε τι πιέσεις επικρατούσαν τότε και έσπρωχνε η Ιόνιος λεκάνη αυτή την περιοχή για να αναδυθεί. The present form of Greece is mainly due to the collision of the African plate with Eurasian one. As a result of this collision, we have the creation of the Greek Arc, on which Kefalonia and Ithaca are located. This results in a large number of faults, several of which are active, so that the high seismicity is a main characteristic of the two islands. Έχω πολλά ρήγματα κανονικά. Τεντώνεται η λεκάνη μου στην Ιόνια λεκάνη. Με αποτέλεσμα να έχω σπασίματα, να έχω έντονη τεκτονική δραστηριότητα. Αυτό ήταν μέχρι πριν 23 εκατομμύρια χρόνια. Όταν αρχίζει η πίεση και φτάνει στην Κεφαλονιά, είπαμε περίπου πριν 15 εκατομμύρια χρόνια, τότε αυτά τα ρήγματα που μέχρι τότε βύθιζαν την περιοχή αρχίζουν να λειτουργούν με έναν ανάποδο τρόπο. Εκεί που βύθιζαν την περιοχή, τώρα προσπαθούν να τη σηκώσουν. Ανάλογα λοιπόν με την πυκνότητα των ρηγμάτων, ανάλογα με την κλίση των ρηγμάτων, ανάλογα με τη βύθιση που είχε προηγηθεί, δημιουργούν διαφορετικές γεωμορφές στα Ιόνια νησιά. Η σημαντικότερη όλων είναι στην Κεφαλονιά, γιατί έχω 4 ορεινούς όγκους που δημιουργούνται από αυτόν τον συνδυασμό. Μπροστά μας, από τη Ζάκυνθο και δυτικά της Κεφαλονιάς και μέχρι την Πρέβεζα, υπάρχει ένα άλλο ρήγμα. Το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η συνδυαστική δράση της τεκτονικής με την ειζηματολογία μας δίνει τις πληροφορίες γιατί η Κεφαλονιά είναι μοναδικός γεωλογικός τόπος για δουλειά και για ξενάγηση. Η γεωλογία λοιπόν είναι εδώ να εξηγήσει, να ερμηνεύσει, να μελετήσει και να δώσει τις απαντήσεις. A characteristic feature of the two islands is that most of their surface is covered by limestone. This fact, combined with the intense tectonic activity and climatic conditions, has resulted in the appearance of numerous underground and surface karstic geomorphs such as caves, tow lines, forms of surface erosion, and many more. The term karst is a geomorphological term describing a particular type of surface and subsurface geomorphology
resulting from the solubility of water mainly in calcareous rocks. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Άμμης και πιο συγκεκριμένα στη σπηλιοδολίνη Ζερβάτη. Η Ζερβάτη είναι ένα από τα σπήλαια που υπάρχουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Άμμης, μάλιστα ένα από τα 17 καταγεγραμμένα σπήλαια και τα οποία δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Το καστικό, όπως λέμε στη γεωλογία, σύστημα της Σάμις συνδέεται με την παρουσία των αζωστολιτικών πετρωμάτων, των εκταμένων αζωστολιτικών πετρωμάτων που εμφανίζονται στο νησί της Κεφαλονιάς, το μεγαλύτερο μέρος του νησιού καλύπτεται από τέτοια πετρώματα και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή παρατηρείται το εξής φαινόμενο, το οποίο θα λέγαμε μάλιστα είναι μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Λόγω της έντονης καρστικοποίησης των πετρωμάτων και βασικά των πετρωμάτων που εμφανίζονται στον ορεινό όγκο του Ένου και μάλιστα αυτά τα πετρώματα ξεκινούν από την ανατολική πλευρά του νησιού και καταλήγουν στη δυτική πλευρά του νησιού, εκεί στο Αργοστόλι, όπου βρίσκεται η περίφημη θέση με τις καταβόθρες. Οι καταβόθρες που αποτελούν και γεώτοπο του γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης είναι καταβόθρες που βρίσκονται όχι ψηλά στα βουνά όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά στο επίπεδο της θάλασσας, στην βόρειο-δυτική περιοχή του Αργοστολίου. Το νερό της θάλασσας με συνεχή ροή κατευθύνεται στις καταβόθρες και στη συνέχεια, μετά από ένα ταξίδι 14 περίπου ημερών, πηγάζει στην απέναντι μεριά του νησιού, στην περιοχή της Άμμης, είναι ένας άλλος γεώτοπος, η λίμνη του Καραβόμηλου. Ο Καραβόμηλος αποτελεί και αυτό ένα καστικό σχηματισμό, είναι ένα σπήλαιο το οποίο βρίσκεται κάτω από το νερό και εκεί καταλήγει το νερό που έρχεται από τις καταβόθρες. Πώς το ξέρουμε αυτό? Στο τέλος της δεκαετίας του 60 έγιναν κάποια πειράματα, ρίχτηκαν κάποιες χρωστικές ουσίες στις καταβόθρες του Αργοστόλη και μετά από 14 μέρες αυτές οι χρωστικές ουσίες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Καραβόμηλου. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο είναι γιατί καθώς το νερό κατεβαίνει μέσα από τις καταβόθρες του Αργοστόλη, διέρχεται μέσα από τα πετρώματα κάτω από τον Ένο και παράλληλα το νερό της βροχής που πέφτει πάνω στο βουνό κατησδύει και κάποια στιγμή μέσα από τα καρστικά συστήματα του βουνού καταλήγει και συναντά το θαλασσινό νερό. Εκεί αναμειγνύεται και λόγω της διαφοράς της αλατότητας δημιουργεί ένα φυσικό φαινόμενο, θα λέγαμε σαν αντλία, τραβάει συνέχεια νερό το καρστικό δίκτυο και έτσι το νερό από το Αργοστόλι να μετακινείται συνεχώς προς την άλλη πλευρά του νησιού. Similar karstic phenomena are found also and in other parts of the world. But what has not been observed anywhere else in the world and what makes the phenomenon of the karstic system of Kefalonia sinkholes one of the most spectacular and interesting hydrogeological phenomena in the world is the uninterrupted inflow of the seawater. Κάποια από τα πιο σημαντικά σπήλαια που έχουμε εδώ στην περιοχή της Άμμης έχουμε το περίφημο σπήλαιο, τη σπηλαιοδολίνη της Μελισσάνης που αποτελεί και ένα από τα πιο σημαντικά σπήλαια και πιο σημαντικούς γεώτοπους του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, το οποίο είναι τουριστικά αξιοποιημένο όπως και το σπήλαιο της Δρογκαράτης και το οποίο δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Εκτός από αυτά τα 5 σπήλαια τα οποία έχω ήδη αναφέρει, σημαντικά σπήλαια είναι επίσης το σπήλαιο Αγκαλάκι κοντά στα Πουλάτα, η σπηλαιοδολίνη της Αγίας Ελεούσας, το οποίο αποτελεί και τη συμπαθήτρια σπηλαιοδολίνη στην περιοχή, με ένα βάθος στα τυχώματά της που φτάνει τα 60 μέτρα. Έχουμε τη σπηλαιοδολίνη των Αγίων Θεοδωρών, το σύμπλεγμα του των σπηλαίων Χειριδόνη και Σωτήρας, τα οποία υπάρχουν δύο διαφορετικά ανοίγματα, δύο διαφορετικές δολίνες στην επιφάνεια και τα οποία μεταξύ τους επικοινωνούν με ένα υπόγειο δίκτυο, το οποίο όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που αναφέραμε είναι κάτω από το νερό. Το σπήλαιο της Δρογκαράτης είναι το μοναδικό από τα σπήλαια στην περιοχή στο οποίο δεν υπάρχει εμφανής θέση νερού, δεν υπάρχει δηλαδή παρουσία του νερού, το αυτό το νερό το οποίο όπως είπαμε προέρχεται από τις καταβόθρες στο Αργοστόλι και θα λέγαμε είναι εξ ολοκλήρου χερσαίο ή τουλάχιστον όσο μας είναι γνωστό. Και σε αυτό το σπήλαιο
αναπτύσσονται εντυπωσιακά σπηλιοθέματα, εντυπωσιακοί σταλαγμίτες και σταλακτίτες, εντυπωσιακές κουρτίνες, κολόνες και λόγω του εντυπωσιακού του διακόσμου, αυτό το σπήλαιο είναι το δεύτερο τουριστικά αξιοποιημένο μαζί με το σπήλαιο της Μελισσάνης. Στο νησί της Κεφαλονιάς, όπως και στο όμορο νησί την Ιθάκη, υπάρχουν και άλλα σπήλαια, τα οποία βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία στους ορεινούς όγκους των νησιών και κάποια από αυτά έχουν πολύ σημαντική ιστορία, όπως το σπήλαιο Ρίζες και το σπήλαιο Νυμφών στην Ιθάκη, στα οποία η μυθολογία και η παράδοση τα συσχετίζουν με τον Οδυσσέα και τον βασίλειο της Ιθάκης. Other impressive karstic geomorphs that characterize the geopark of Kefalonia in Ithaca, apart from the caves, which undoubtedly constitute the flagship of the geopark, are the gorges, such as the Gorge of Poros and the Gorge of Agia Varvara. Then we could not leave out the Polgy of Valsamata, which is the largest karstic valley of the island of Kefalonia. It is a closed basin, elliptical in shape, surrounded by mountains with a relatively large surface area. The Kefalonia Ithaca Geopark is also characterized by intense coastal cartification geomorphs such as the Limania geosite, the area of Pinatoro, Alatjes and Girogombos, which are particularly beautiful and impressive landscapes. The landscape of the Bay of Molos in Ithaca is also impressive. The intense geomorphology of this bay is mainly due to the static movements that took place over the last 2.5 million years, during which the glacial and the interglacial periods were observed. The result of these eustatic movements is the formation of the characteristic coastal geomorphs, the fjord-type valleys we see today. Βρισκόμαστε στο σημείο Πλάτωμα, 2 χιλιόμετρα μετά το μοναστήρι των Καθαρών και 2 χιλιόμετρα πριν την είσοδο στο χωριό της Αναγής. Το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε είναι αμφιθεατρικό. Είναι ένα από τα μοναδικά σημεία της Ιθάκης. Κάθε περαστικός εδώ θα δει σε κάθε σημείο, κάθε μέτρο που θα κάνει, θα έχει να παρατηρήσει και κάτι αξιοπρόσεκτο. Από τα λόνια της Αναγής, τον Αράκλη, τα υπόλοιπα, τα Μενίρ. Το παλιό χωριό της Ανογής που ακόμα σώζονται κτίσματα, οι παλιές φυλακές, τα παλιά σπίτια, οι παλιές αποθήκες και τα νεότερα κτίσματα τα οποία έχουν και αυτά κτιστεί περισσότερο σε αρμονία με την παλιά πόλη, με το παλιό χωριό. Και φυσικά οι Ιθακείς, τι να κάνουμε, κατά το έδαφος γεννήθηκαν, το έδαφος τους έδωσε με ένα χαρακτήρα και τους είπε ότι ξέρετε, οι Ιθακείς είμαι αγαπημένοι, είναι καλό να έχετε ένα πρόγονο και αυτός να είναι βασιλιάς. Η Ιθάκη είναι το νησί του Οδυσσέα, του μυθικού βασιλιά της Ιθάκης, των ομηρικών έπων, είναι το νησί του Νόστου, είναι το νησί της Επιστροφής, είναι το νησί που όποιος έρθει θα ξανάρθει και θα ξανάρθει, θα δεθεί με το νησί. Και υπήρχε και ένας τυφλός ποιητής, σπουδαίος ποιητής, ο Όμηρος, τον ξέρετε όλοι τον Όμηρο. Και έγραψε, άντρα μιέν επεμούσα πολύτροπος, μάλα πόλα πλαχθήν επί τρεις ιερών πτωλή έθρον έπερσε. Ο ταξιδιώτης που θα επισκεφτεί το νησί της Ιθάκης θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, απαραίτητος να περάσει από τη σχολή Ομήρου. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος όπου τοποθετείται το παλάτι του βασιλιά Οδυσσέα. Finally, we could not fail to mention the impressive menhir or monoliths in Anogi in Ithaca, which are isolated boulders of limestone origin. They are one of the most important sightings of the island, whose origin is purely geological and not man-made. In particular, the main factor of the formation of these monoliths is the dissolution of the limestone rocks by water. The Anogi menhirs are the remains of insoluble limestone. Their impressive shape attracted the interest of the local inhabitants, who named these boulders after their shape.
Βρισκόμαστε στην Ανογή, λοιπόν, στην περιοχή όπου είναι το μενίρ του Αράκλη. Είναι ένας βράχος φυσικός, ο οποίος υπάρχει εκατομμύρια χρόνια εδώ πέρα. Η ιστορία λέει ότι το βράχο αυτό τον τοποθέτησε ο Ηρακλής, γι' αυτό έχει πάρει και το όνομα Αράκλης. Παρόμοιοι βράχοι τέτοιοι είναι σε όλο το νησί, έτσι, και περισσότερο στην περιφέρεια της Ανογής, όπου το πέτρωμα, η φυσική αυτή η βράχη είναι πάρα πολύ, είναι και η ιδιομορφία του εδάφους τέτοια, και γι' αυτό και οι άνθρωποι έτσι, είχαν μάθει από τα παλιά χρόνια να δουλεύουν την πέτρα και να παλεύουν με αυτή την ιδιαιτερότητα του εδάφους. Εσείς πέρανε και σιτάρι και κριθάρι και φακές, γι' αυτό και είναι γεμάτο αλόνια, τα οποία χρησιμεύαν για να καθαρίσουν το σπόρο από τα στάχια. Ο Αράκλης είναι ένας βράχος ύψους 9 μέτρων και πίσω από αυτόν υπάρχει βέβαια ένας πιο μικρός βράχος, εμείς το λέμε μικρό Αράκλη. Είναι στην ουσία το σήμα κατευθείαν του χωριού. Υπάρχουν και άλλα μενίρ, αλλά αυτός είναι ο πιο χαρακτηριστικός. Apart from the karstic geomorphs, there are also areas of particular geomorphological interest, such as the geosite Xi, which consists of mainly of Cayenne clay sediments, which form a characteristic appearance, which is differentiated from the rest of the island. Due to the clayey composition of these Cayenne sediments and their content in certain clay minerals, it appears that these sediments have beneficial properties, and this beach is of particular interest for mud therapy. Then we could not have left out the geosites of paleontological interest, which are very impressive and in some ways entertaining as they introduce us to the game of exploration. One such geosite is the rudest site on Mount Enos. The most characteristic fossils found on Enos Mountain are the rudists, which tell us that several millions of years ago, Enos was a reef. Geosites of equal paleontological interest are the geosite of Agios Kelis and the geosite of Agios Thomas. The beach of Agios Thomas is also an excellent viewpoint of an old delta. The Kefalonia Ithaca Geopark, due to the intense mountainous terrain, the diverse coasts, the coastal swamp and the small lakes, displays a rich and rare biodiversity. Indeed, the biotopes are an important part of the geopark, as they make a significant contribution to the balance and smooth functioning of the ecosystems, as they consist places for resting, for feeding and shelter for a plethora of animals. Το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης διαθέτει πλούσια βιοποικιλότητα. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας, από έρευνες που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη πάνω από 1.600 είδη και υποείδη φυτών. Πολλά από αυτά είναι ενδυμικά των δύο νησιών, ενδυμικά της Ελλάδας, ενδυμικά της Ιωνίου χλωριδικής περιοχής. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ σπάνια φυτά, όπως παραδείγματος χάρη η κεφαλνιακή ελάτη. Η κεφαλνιακή ελάτη αποτελεί ελληνικό ενδυμικό είδος, για την προστασία της οποίας το 1962 στην Κεφαλονιά ιδρύθηκε ο μικρότερος εθνικός δρυμός της Ελλάδας, με έκταση 2.862 εκτάρια. Άλλα σημαντικά φυτά της χλωρίδας είναι η κεφαλνιακή βιολέτα, στενότοπο ενδυμικό του Εθνικού Δρυμού Ένου, καθώς επίσης και άλλα ενδυμικά, όπως παραδείγματος χάρη η σαπονάρια του Ένου, η καμπανούλα εγκαργάνικα, η αγιούγκα ιεροϊεντάλης, το υποείδος Ανέζια και πολλά άλλα. Όσον αφορά την πανίδα του γεωπάρκου, αποτελεί την τυπική πανίδα των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας, με τυπικά είδη όπως το κουνάβι, ο λαγός, ο σκατζόχυρος. Στις νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Ένους διαβιεί μια ολιγομελή ομάδα ημιάγρων αλόγων του Ένου, 40 με 45 ζώα. Όσον αφορά τα είδη της ορυνθοπανίδας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 245 διαφορετικά είδη, 100 από τα οποία υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, πολλά από τα οποία αρπακτικά πολύ σημαντικά, όπως το βραχοκυρκινέζι, ο φιδαετός, ο σφικιάρης, ο γήπας και πολλά άλλα. Όσον αφορά τα ερπετά, 33 είδη έχουν καταγραφεί στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 4 είδη βατράχων, είδη σαυρών
ένα είδος σαλαμάνδρας, καθώς επίσης και πολλά είδη φιδιών. Ένα σημαντικό είδος φιδιού το οποίο έχει συνδεθεί με τη λαϊκή παράδοση είναι το αγιόφιδο. Το αγιόφιδο εμφανίζεται γύρω από τις εκκλησίες των χωριών Αργίνια και Μαρκόπουλο το 15 Αύγουστο. Εκεί συλλέγεται από τους πιστούς και τοποθετείται στις εικόνες της Παναγίας για ευλογία. Επίσης, στο Γεωπάρκο υπάρχουν και πολλά σημαντικά είδη εντομοπανίδας. Πολλά είδη πεταλούδων, 70 διαφορετικά είδη πεταλούδων. Στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές θα βρούμε ένα σημαντικό πληθυσμό θαλάσσιας χελώνας. Στα παράκτια σπήλαια θα συναντήσουμε μεσογειακές φώκες. Ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή θα βρούμε πολλά κοιτώδη, δελφίνια και άλλα θαλάσσια είδη. Άλλες σημαντικές περιοχές για την ορνηθοπανίδα του Γεωπάρκου είναι οι υγρότοποι. Ο σημαντικότερος υγρότοπος της Κεφαλονιάς είναι ο υγρότοπος Λιβαδίου Παλικής. Εκεί θα δούμε πληθώρα υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, όπως επίσης και πολλά στουρθιόμορφα είδη, όπως τσικνιάδες, πάπιες, μελισσοφάγους, μαυρολέμιδες κλπ. Επίσης και στην Ιθάκη υπάρχει ο σημαντικός υγρότοπος στο Μάρμαγκα. Άλλη σημαντική περιοχή του Γεωπάρκου όσον αφορά την ορνηθοπανίδα είναι η περιοχή της Μούντας, όπου εκεί αποτελεί τμήμα του μεταναστευτικού διαδρόμου των πτηνών τα οποία μεταναστεύουν από την Αφρική. Η λιμνοθάλασσα του Κουτάβου αποτελεί τον περιαστικό υγρότοπο του Αργοστολίου. Εκεί θα συναντήσουμε πολλά είδη πτηνών, όπως παραδείγματος χάρη τον λευκοτσικνιά, τον άργυρο τσικνιά και τον στάχτο τσικνιά. Επίσης πολλά είδη παπιών, κύκνη, καθώς επίσης και κάποια ξενικά είδη όπως την πάπια της Βαυαρίας. Kefalonia and Ithaca uniquely combine mountain and sea. This fact results in the two islands hosting a rich biodiversity, which in turn contributes to the increased variety of fine local products. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε έναν τόπο είναι μέσω των παραδοσιακών του προϊόντων και γεύσεων. Στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης, λόγω της γεωτεκτονικής θέσης των δύο νησιών, του έντονου αναγλύφου και του μικροκλίματος, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων, τα οποία είναι γνωστά για την ποιότητα, τη γεύση και τη μοναδικότητά τους. Η αμπελουργία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στο νησί, αφού οι ρίζες της χάνονται στο βάθος των αιώνων. Μάλιστα, υπήρξε πολύ σημαντικός παράγοντας για την οικονομία της Κεφαλονιάς. Η πιο γνωστή ποικιλία κρασιού είναι η παγκοσμίως γνωστή ρομπόλα. Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ότι τα κλίματα της ρομπόλας κυριολεκτικά βγαίνουν μέσα από τις πέτρες. Εκτός από τη ρομπόλα, ονομαστή είναι και η μαυροδάφνη της Κεφαλονιάς, καθώς και τα κρασιά βοστιλίδι, τσαγούσι και πολλά άλλα. Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί και πολλά εινοποιεία και να δει όλη τη διαδικασία της παραγωγής των συγκεκριμένων κρασιών. Μετά από τα κρασιά, ένα ακόμη φημισμένο προϊόν των δύο νησιών είναι το λάδι. Το κεφαλονίτικο και το θιακό λάδι είναι αρίστης ποιότητας και ξεχωρίζει για τη γεύση του που, όπως λένε, είναι μοναδική. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες οι οποίες συναντάμε στο νησί είναι η θιακιά, το σιμωτέικο κορώνι, το ντόπιο κορώνι και άλλες πολλές. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στο γεωπάρκο είναι επίσης και η μελισσοκομεία. Η γεωμορφολογία της περιοχής σε συνδυασμό με το κλίμα δίνουν στην αυτοφυή μελισσοκομική χλωρίδα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε το μέλι του γεωπάρκου να ξεχωρίζει για την ποιότητα και τη γεύση του. Άλλες καλλιέργειες που συναντάμε στο γεωπάρκο είναι οι δενδρόδεις, οι οποίες περιλαμβάνουν καρποφόρα και οποροφόρα δέντρα. Τους καρπούς των δέντρων αυτών τους χρησιμοποιούμε για την παρασκευή τοπικών γλυκισμάτων όπως γλυκά του κουταλιού, ζαχαρόδια δέσματα, για παράδειγμα οι μάντολες, το παστοκίδωνο, τα οποία έχουν βάση το αμύγδαλο. Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης είναι πλούσιο επίσης σε αυτοφύη αρωματικά φυτά όπως η ρίγανη, το θυμάρι, το φασκόμηλο και άλλα. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να ξεχάσουμε και τον αθάνατο, ο οποίος ανθίζει και καρποφορεί μόνο μία φορά και από τις ίνες του πλέκονται εξαιρετικά χειροποίητα κεντήματα με τη χρήση μιας μοναδικής παραδοσιακής τεχνικής την οποία τη συναντάμε μοναχά στην Κεφαλονιά. Ένας άλλος κλάδος καλλιέργειας, ο οποίος αποτελεί και δυναμικό τομέα με ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη του γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, είναι και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στον κλάδο της εγωπροβατοτροφίας, με τα προϊόντα του οποίου, κυρίως του γάλατος δηλαδή, παρασκευάζεται γιαούρτι, λευκό τυρί τύπου φέτα Κεφαλονιάς, κεφαλοτύρι Κεφαλονιάς, μυζήθρα και πολλά άλλα.
The geology of a place not only shapes its landscapes and biodiversity, it also shapes people's habits and characteristics. As for about the last 2, maybe 3,000 years, people have been influenced by the environments in which they live. Από τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στη Γη, ο άνθρωπος είναι άρρηκτα δεμένος με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Μέσα σε αυτόν ζει, εξελίσσεται και δημιουργεί. Το περιβάλλον επιδρά στη ζωή του ανθρώπου, ενώ οι καταστάσεις και οι δραστηριότητες του εξαρτώνται από αυτό. Οι άνθρωποι του παρελθόντος χρησιμοποιούν τα στοιχεία του γήινου περιβάλλοντος, όπως παραδείγματος χάρη τα πετρώματα, για να κατασκευάσουν κατοικίες, όπλα, εργαλεία, αλλά και έργα τέχνης, κοσμήματα και περικαλεί κοσμικά, θρησκευτικά ή ακόμα και ταφικά μνημεία. Επιλέγουν τις θέσεις εγκατάστασής τους ανάλογα με τις ανάγκες τους και για τον λόγο αυτό είναι κατανοητή η επιλογή των θέσεων των οικισμών, των ακροπόλεων, των κάστρων, των θεάτρων, των ναών τους. Κεφαλονιά. Ένα νησί ρηγμένο στο Ιόνιο Πέλαγος, ένα νησί στο άνοιγμα του Πατραϊκού Κόλπου και οι κάτοικοί του Κεφαλονίτες ή αλλιώς Διαόλοι, έτσι τους λένε. Μα πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά αφού το έδαφος γεννά αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν και έναν Άγιο, τον Άγιο Γεράσιμο, δάσκαλος και Άγιος μαζί. Ήρθε και φόλιασε μέσα σε μία λάκα, στα ομαλά. Έχει όμως και σεισμούς. Και όπου υπάρχουν σεισμοί και όπου υπάρχουν ρήγματα σεισμών, τι γίνεται, οι άνθρωποι είναι ταραγμένοι. Οι άνθρωποι έχουν σαλεμένο μυαλό, αλλά όμορφα σαλέματα. Έχουν κέφι για ζωή, έχουν ζωντάνια. Όπου και να πας στο νησί, σε όποιο χωριό και να πας, σε όποια πόλη και να πας, συναντάς αυτούς τους ανθρώπους. Το χαρακτήρα του Κεφαλονίτη να είναι φιλόξενος πάνω απ' όλα, να είναι χαρούμενος, να είναι πειρακτήρι, να είναι χαμογελαστός, να είναι φευγάτος, να είναι δουλευτής, αλλά και όταν δει ξένο, τον πλησιάζει και του λέει «Κουμπάρε, έλα εδώ, θέλεις καφέ, θέλεις να σε κεράσω». Είπαμε ότι η Κεφαλονιά είναι πολύπυλη. Είπαμε ότι η Κεφαλονιά έχει πέρα από τα λιμάνια μικρούς όρμους. Έχει ανεπτυγμένη ήχε και έχει ανεπτυγμένη ναυτιλία και ιδιαίτερα ψαρική τέχνη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα Κεφαλονίτη που και τη γη δουλεύει και τη θάλασσα, αλλά και θα ξενιτευτεί και θα πάει στο εξωτερικό, θα γίνει μετανάστης. Η Κεφαλινία υπήρξε αρχάγγελος ριζοσπαστικής ιδέας για να και καθοδήγησε, αν θέλετε οδήγησε και τα υπόλοιπα νησιά των Επτανήσων στην Επανάσταση για να γίνει η περιβόητη ένωση 21 Μαΐου του 1864 με τη μητέρα Ελλάδα. Και επίσης ένα νησί που έχει και ποιητές, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Ο Κεφαλονίτης πέρα από εργατικός, από φιλόξενος, από δραστήριος, από σατιριστής, από όλα αυτά, που όλα αυτά πηγάζουν από το έδαφος, πηγάζουν από το τοπίο, πηγάζουν από τη γεωλογία, από τη γεωμορφία του νησιού, έχει και ποιητές. Χωρίς ποιήση δεν ζει Κεφαλονίτης. Θέλει την ποιησή του, είτε τη ρήμνα του, είτε το τραγούδι του, το σατυρικό, το χορό του, την παράδοσή του. Έχει το λασκαράτο του. Αυτό είναι. Χωρίς λασκαράτο η Κεφαλονιά δεν μπορεί. Χωρίς Γεώργιο Μολφέτα δεν μπορεί. Χωρίς Μικελάκη Αύλιχο και Ιούλιο Τιπάλτρο Πρετεντέρη δεν μπορεί να ζήσει. Και πίνουμε κρασί. Και λένε και τραγούδια για το κρασί. Υπάρχουν παραδόσεις πάρα πολλές για το κρασί, αλλά και για τα τραγούδια που τραγουδούν οι Κεφαλονίτες. Μέσα σε όλα αυτά όμως υμνούμε τη γη. Πέρα από πανηγύρια που έχουμε στα μοναστήρια μας και σε κάθε τόπο, έχουμε και πανηγύρια διάσπαρτα που γλεντάμε, χορεύουμε, τραγουδάμε. Οι ορχήστρες παίζουν τα κεφαλονίτικα, παίζουν τον μπάλο, το διβαράτικο, παίζουν τα συρτά της Κεφαλονιάς, παίζουν τον μανέτα, παίζουν τον μέρμιγκα, ο οποίος μιλάει για τον αγρότη και που κουβαλάει τη σταφίδα, κουβαλάει και καλλιεργεί το αμπέλι. Thank you.
ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.